Καλημέρα, Γιάννα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πραγματικά και εγώ αναρωτιέμαι η σημειολογία του πού τα λες. Η Ρόταρη είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση η οποία προάγει την ειρήνη και διάφορα άλλα τέτοια. Πάντως γενικώς δεν έχει να κάνει με την εθνική άμυνα. Μάλιστα. Ήταν ένα κοινό των σαλονιών, μπορούμε να πούμε. Φαίνεται άλλωστε έτσι. Ήταν στο ξενοδοχείο King George στην Αθήνα. Μια εκδήλωση από ό,τι φαίνεται έτσι. Αρκετά πολυτελής, μπορούμε να πούμε. Ναι. Είναι πού το λες, πότε το λες, μια εβδομάδα πριν έρθει ο Φιντάν. Ναι, ακριβώς. Όταν τα γράφατε. Μιλάμε τώρα για 132 στρατόπεδα. Επίσης υπάρχει ένα λάθος. Δεν είπε θα κόψει στρατηγούς. Έτσι. Για να εξηγούμαστε. Αντίθετα, μπορώ να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυξήσει τις θέσεις στρατηγών. Έχουμε προσθέσει στρατηγούς. Α. Αυτό που είπε θα κόψει είναι αξιωματικούς. Και ποιους εννοεί? Τους αξιωματικούς που προέρχονται από τις σχολές των υπαξιωματικών. Α. Για του στρατεύματος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τη ραχοκοκαλιά, εσύ τα ξέρεις και καλύτερα. Μάλιστα. Τα ραχοκοκαλιά του στρατεύματος αυτή τη στιγμή είναι οι στρατιωτικοί οι οποίοι μπαίνουν στις σχολές των υπαξιωματικών για ένα ορισμένο για ορισμένα χρόνια, για το μισό χρόνο της καριέρας τους, ίσως και λίγο παραπάνω, ανεβαίνουν στους βαθμούς των υπαξιωματικών και στη συνέχεια αναλαμβάνουν καθήκοντα αξιωματικών. Δηλαδή οι άνθρωποι υπάρχουν ανάγκες δηλαδή για άτομα που, για θέσεις που πρέπει να έχουν το βαθμό του αξιωματικού. Έτσι είναι δομημένος ο στρατός αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να λες θα καταργήσω αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θα καταργήσω αυτές τις θέσεις. Μάλιστα. Για να το πιάσουμε λίγο το νήμα. Διότι όταν τα γράφει. Αναβίωση ουσιαστικά, χωρίς να το κατονομάζει, το σχέδιο αυτό που είχε φτιάξει όλη η Κυβιάδη Στεφανής, όπου θα υπάρχουν μόνο υπαξιωματικοί, προφανώς όχι από τις σχολές, θα μπαίνουν μόνο μέσα από διαγωνισμούς όπως η ΕΠΟΠ τώρα, έτσι. Που θα βγει μέσα στον Νοέμβριο, από ό,τι περιμένουμε. Mm-hmm. Θα φτιάξει δηλαδή ένα σώμα υπαξιωματικών κατά το πρότυπο της Αμερικής, οι οποίοι υπαξιωματικοί θα φτάνουν μέχρι το βαθμό του ανθυπασπιστή. Αυτός θα είναι ο καταληκτικός βαθμός. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Γιατί όταν τα λέτε τα εξειδικευμένα στα ζητήματα άμυνα site και το πρόβλημα της στελέχωσης των στρατιωτικών μονάδων, εγώ θυμάμαι που βγαίναν ανακοινώσεις, προσοχή, διότι αγγίζεται τα όρια του εθνικού απορρίτου. Εδώ βγαίνει φορά παρτίδα ο καθήλυνα αρμόδιος. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θα ξεκινήσω από αυτό. Ο καθήλυνα αρμόδιος, μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια, αν θυμάσαι καλά, έχουμε δει και απόρριτους χάρτες. Α, ναι, καλά. Σωστά. Είδονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας φωτογραφίες και διάφορα άλλα τέτοια. Έτσι, να μην τα θυμηθούμε ένα-ένα. Γεγονός είναι όμως ότι την ώρα που έξω από αυτά τα στρατόπεδα, ας το πούμε τα ανενεργά στρατόπεδα, γιατί ανενεργά είναι, δεν στελεχώνονται, έτσι. Mm-hmm. Έξω από, υπάρχουν ταμπέλες που λέει μη φωτογραφίζεις, δεν είναι στρατιωτική περιοχή. Να σου το θυμίσω. Σίγουρα δεν μπορεί να βγαίνει ο υπουργός και να λέει ότι, το 27%, ότι έχουμε 27% στελέχωση. Δεν λέω επάνδρωση, στελέχωση. Μάλιστα. Στις μονάδες. Και μία εβδομάδα και πριν έρθει ο Φιντάν. Το 27% είναι μέσος όρος. Να θυμίσω ότι οι μονάδες στο Λεκανοπέδιο είναι φουλ. Οι μονάδες στην Κέρκυρα είναι φουλ. Πού δεν είναι φουλ, στα σύνορα. Κέρκυρα, γιατί τη διάλεξε τώρα ως τόπο καταγωγής του Υπουργού? Τυχαίο. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή παρακολουθείς χρόνια και είσαι και από τους πρώτους συντάκτες, θέλω να το πω αυτό, που έχει πει για την αναγκαία αναδιάρθρωση των ενόπλων δυνάμεων. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση που να μην έχει μιλήσει για αναδιάρθρωση των ενόπλων δυνάμεων. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση τα τελευταία 20 χρόνια που να μην έχει πει κλείνω στρατόπεδο. Από τη στιγμή που το λέει λοιπόν, από εκεί και μετά αρχίζουν οι παρεμβάσεις των διαφόρων τοπικών φορέων και Τι να πρωτοθυμηθώ, ειλικρινά. Να θυμηθώ το στρατόπεδο της Άρτας που έκλεινε και άνοιγε. Mm-hmm. Το στρατόπεδο το οποίο υποτίθεται ήταν της Άρτας του υγειονομικού. Πόσες φορές έκλεισε και άνοιξε αυτό το στρατόπεδο? Πάρα πολλές φορές.
Τα έχουμε δει, τα έχουμε ζήσει. Μακάρι να κλείσουν, έτσι. Κανένας δεν διαφωνεί. Να κλείσουν και τα 132. Αλλά αν κλείσεις αυτά και μειώσεις δυνάμεις, πάλι θα έχεις σοβαρό πρόβλημα για τη στελέχωσή τους. Αυτό είναι το ζήτημα. Το να κάνεις αναδιάρθρωση είναι κανονικά το ορθόν και το σωστό. Το ερώτημα είναι, κάνεις αναδιάρθρωση ή μειώνεις δραστικά το στράτευμα? Αυτό είναι το κρίσιμο. Τώρα, δεν προσπαθεί με οικονομικούς όρους, έτσι λέει, θα εξοικονομήσω το 30% της μισθοδοσίας. Προσπαθεί με οικονομικούς όρους να λύσει θέματα της άμυνας. Λύνεται. Θέλω να υπενθυμίσω ότι όταν ήρθαμε στο πρώτο μνημόνιο ως χώρα, το πρώτο που ζήτησαν οι δανειστές, το θυμάσαι εσύ, ήταν ναι, το μοντέλο μικρότερος στρατός. Το θυμάσαι? Το θυμάσαι. Ναι, η οικονομία ναι, ναι, ναι. κλίμακας. Και τώρα έρχεται ένας υπουργός. Εγώ αυτό θέλω να μας πεις. Πάμε σε μικρότερο στράτευμα, διότι αν πάμε σε μικρότερο στράτευμα, συνειρμικά σημαίνει και μικρότερες δυνατότητες διαφύλαξης της εθνικής σου κυριαρχίας. Λέω εγώ. Υπάρχουν πολλοί που το συνδέουν αυτό. Δηλαδή, συνδέουν τις συζητήσεις με την Τουρκία με μικρότερο στράτευμα. Υπάρχουν αρκετοί που το συνδέουν. Και το συνδέουν, ας πούμε, ευθέως. Το Πασόκ σήμερα έχει βγάλει ανακοίνωση για αυτό το πράγμα. Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Και πολύ σκληρή. Και μιλάει, βεβαίως, μιλάει για μείωση της κυριαρχίας μας στο Αιγαίο. Ότι οι δηλώσεις αυτές προκαλούν αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει, κοίταξε, αυτά δεν είναι κουβέντες καφενείου. Δεν είναι κουβέντες σαλονιών στους ρόταροι. Στους κάθε ρόταροι, έτσι. Είναι συζητήσεις. Θα έπρεπε ο υπουργός να αρχίσει το διάλογο με τους φορείς του Υπουργείου. Με τις παρατάξεις, με ενδεχομένως τα κόμματα, τους αντίστοιχους, τις αντίστοιχες ομάδες που έχουν τα κόμματα για την άμυνα, τις θεσμικές εννοώ, έτσι, τους τομείς άμυνας. Θα έπρεπε να υπάρχει μια διαπραγμάτευση. Είναι συλλογικό αυτό. Το σύστημα το ελληνικό είναι συλλογικό σύστημα. Γι' αυτό έχουμε και γενικά επιτελεία και όχι αρχηγό ενόπλων δυνάμεων, όπως έλεγαν κάποιοι, που υπήρχε μόνο στη Χούντα. Είναι συλλογικό το σύστημα. Θα έπρεπε να υπάρξει μία συλλογική, έτσι, αντιμετώπιση. Θα έπρεπε, γιατί η άμυνα δεν είναι υπόθεση μιας κυβέρνησης, η άμυνα είναι κάτι συλλογικό. Να θυμίσω ότι παλιότερα όλοι οι προϋπολογισμοί άμυνας ψηφίζονταν από όλα τα κόμματα. Σε θέματα άμυνας, τι να θυμίσω? Να θυμίσω το βυθίσατε το χώρα, ας πούμε, που είχε πει ο Παπανδρέου τότε για να στηρίξει τον Καραμαλή. Λοιπόν, στα θέματα άμυνας υπήρχε μια σύμνοια. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σήμερα. Βλέπουμε ότι ξαφνικά ανακοινώνονται ότι θα πάρουμε 6 ραφάλ. Δηλαδή θα εξοικονομήσουμε το 30% της μισθοδοσίας για να πάρουμε ραφάλ. Και ποιοι θα τα πετάνε? Θέλω να πω ότι η αναδιοργάνωση που κάθε κυβέρνηση επαγγέλλεται θα πρέπει να είναι κάτι συλλογικό. Δεν νομίζω ότι διαφωνείς. Έχεις δίκιο απόλυτο. Και εδώ πρέπει να σε ρωτήσω, γιατί πρέπει να πω ότι είσαι ένα από τα εμπειρότερα μέλη συντάκτης σε ζητήματα άμυνας, αν διαισθάνεσαι ότι αλλάζει και ο χαρακτήρας, ο πυρηνικός χαρακτήρας του στρατού, διότι στο στρατό οι στρατεύσιμοι Έλληνες πολίτες δεν είναι γιατί έτσι ξύπνησε ένας πρωί, καλά το είπε, είναι συλλογική λειτουργία, και είπε να πηγαίνουν και τα παιδιά του ελληνικού λαού στο στρατό, αλλά να έχουμε και επαγγελματίες και να έχουμε στο τέλος μόνο επαγγελματίες. Έχει μια άλλη λογική εδώ, έτσι, το στράτευμα και ο πολίτης, διότι καταρχάς πρέπει να το πω, ακόμη και στα σύνορα που κάποιοι λένε Ελβετίας, μια χαρά έχουν την πολιτοφυλακή και εκπαιδεύεται μια φορά το τρίμηνο. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο. Κύριε Υπουργός, έκανε το λάθος να συγκρίνει, ας πούμε, ναι, τα στρατόπεδα που έχει η Ελλάδα, που είναι 800 τόσο, όπως είπε, άλλο αυτό, δηλαδή βγάζουμε όλα τα πόρετα στον αέρα. Πώς το πες αυτό, άλλο αυτό. Μα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν περιμένουν να δεχθούν επίθεση στο έδαφος τους. Δεν έχουν μονάδες στην πρώτη γραμμή των συνόρων. Έχουν βάσεις σε όλο τον κόσμο. Μπράβο. Έχουν στρατόπεδα σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα υπολογίσαμε. Ξέρεις, μου έκανε και κάτι άλλο εντύπωση. Και επειδή έχεις γράψει, κοίταξε να δεις. Έφερε ως παράδειγμα ο υπουργός τον αυτοδικείο Ιωαννίνων, το οποίο το πληρώνουμε μισθούς τζάμπα για 5 υποθέσεις. Μάλιστα. Δεν μου λες... αλλά γι' αυτό έχω γράψει σήμερα το πρωί. Ναι. Αυτοδικείο. Δεν είναι μόνο του. Καταρχάς είναι στρατοδικείο, ναυτοδικείο, αεροδικείο. Έτσι. Δεν είναι μόνο του, δεν είναι ένα αυτοτελές ναυτοδικείο. Δηλαδή οι δικαστικοί που είναι εκεί φοράνε και τα τρία καπέλα.
δικάζουν και τις τρεις, και τις τρεις, τους τρεις κλάδους. Μάλιστα. Τώρα, αν είχαν πέντε υποθέσεις για το ναυτικό, δεν το ξέρω. Ναι, εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Ωραία. Όμως, θα σου θυμίσω ότι το ναυτοδικείο το συγκεκριμένο καλύπτει όλη τη Δυτική Ελλάδα. Όλα τα Ιόνια νησιά και όλη τη Δυτική Στερεά. Μάλιστα. Όλοι αυτοί, αν καταργηθεί το ναυτοδικείο, θα πηγαίνουν στον Πειραιά. Και ποιοι άλλοι δικάζονται? Οι ανυπότακτοι. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα έξοδα θα τα πληρώνουμε διπλά και τριπλά. Ναι, με συγχωρείς, τα δύο δις για την απώλεια των ελικοπτέρων να πάτσε εκεί στο Στεφανοδίκαιο, δεν τα πληρώσουμε? Θα πληρώσουμε, φυσικά. Α, δεν θα τα αντικαταστήσουμε. Μάλιστα. Τα Ραφάλ που είπες, δεν θα τα πληρώσουμε? Εννοείται. Μάλιστα. Για να ξέρουμε τι λέμε. Και θέλω να σε ρωτήσω, αυτή η ιστορία με το σώμα των υπαξιωματικών, γιατί? Ειλικρινά δεν το ξέρω το γιατί, αλλά είναι κάτι που η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας το φέρνει και το ξαναφέρνει με διάφορες μορφές. Θέλουν να ξεχωρίσουν την Ήρα από το Στάρι? Δεν ξέρω. Είναι μια αντίληψη καθαρά ιεραρχική, δηλαδή να υπάρχουν μόνο αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, οι οποίοι θα είναι, δηλαδή, τώρα... Κάνω, όπως ξέρεις, κάνω ένα δεύτερο μεταπτυχιακό και στο πλαίσιο της διπλωματικής μου έχω πάρει κάποιες συνεντεύξεις. Σε αυτές τις συνεντεύξεις είχε τύχει να μιλήσω και με υπαξιωματικούς. Οι οποίοι, ξέρεις τι μου έλεγαν, ότι άρχισα να γίνομαι εμφανής, άρχισα να υπάρχω για το ελληνικό στράτευμα όταν έγινε αξιωματικός. Είναι αόρατη. Αυτό... Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις εύκολα. Η μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αφορά μόνο αριθμό ατόμων. Αν θέλεις να φτιάξεις σώμα υπαξιωματικών στα πρότυπα της Αμερικής, θα πρέπει να μην το κάνεις άλλα ελληνικά. Θέλω να σε ρωτήσω, αυτή η εξαγγελία της ατζέντας 2030... Νόμι, Γιώργο, μόλις πρόσφατα, έτσι, ναι, ναι. Αυτό είναι στην ατζέντα 2030, όπως λες, ναι. Έτσι... Αυξήσανε τους μισθούς των σπουδαστών στις σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών. Ωραία. Μπράβο. Στις σχολές λοιπόν των αξιωματικών το αυξήσανε 4 φορές και στις σχολές των υπαξιωματικών 2. Είναι σοβαρή ένδειξη αυτό για το πώς σκέφτεται η κυβέρνηση, έτσι. Σοβαρότατη ένδειξη. Θέλω να μου πεις λοιπόν στα πλαίσια αυτής της ατζέντας, καλά, και οι ευέλπιδες μηνωμοί 47 δεν είναι? Σχολή. Ο υπουργός είπε ότι το 64, έχει 64% κενά. Μάλιστα. Αυτό λέω, αυτά επικαλούμε. Δεν λέμε τίποτα απόλυτο. Προφανώς δεν είναι από το μισθολογικό, έτσι. Σαφέστατα. Αντί να κοιτάξουν να δουν γιατί ο κόσμος δεν θέλει να πηγαίνει στις στρατιωτικές σχολές, που σίγουρα δεν είναι το οικονομικό μόνο, το αποδίδουν στο θέμα της οικονομίας. Νομίζω πως είναι η εύκολη λύση να το επικαλείς. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι τελευταίο, σε παρακαλώ πολύ. Επειδή επιμένω σε αυτό, το timing το θεωρείς τυχαίο? Είναι μια εβδομάδα πριν έρθει ο Φιντάν. Μπορείς... Ο κύριος Δένδιας έχει τελέσει υπουργός εξωτερικών. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι επιπτώσεις έχει μια τέτοια δήλωση. Μάλιστα. Γιάννα Ηλιάδη, Army Voice, θέλω να την ευχαριστήσω έτσι, γιατί έχει χτυπήσει, όπως για να το κάνουμε, περίεργα λίγο. Καταρχάς, επαναλαμβάνω, ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής. Ναι, ο χρόνος ήταν 25 Οκτωβρίου, την Παρασκευή το βράδυ, ας πούμε. Εμείς το είδαμε το Σάββατο το πρωί, τέλος πάντων. Μάλιστα. Το θέμα και το έβγαλε, αν θυμάμαι καλά, την επόμενη το απόγευμα. Γιάννα, καλημέρα, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.